Ο coach ο Κουκούρης είναι δίπλα μας. Coach, μία ήττα σε ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι το οποίο ήσασταν κοντά κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος ξέφυγαν τα πράγματα, πήγατε να επιστρέψετε αλλά δεν τα καταφέρετε. Ναι, δυστυχώς το θέλαμε πολύ το παιχνίδι, φάνηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ό,τι λάθος κάναμε το πληρώσαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο είναι ότι αυτό το κενό διάστημα το έχουμε ξαναδεί φέτος. Και δυστυχώς δεν καταφέραμε, ενώ ήμασταν κοντά το, για 2-3 λεπτά αφήσαμε το παιχνίδι και ξέφυγε. Είναι προφανές ότι η ομάδα έχει πρόβλημα επιθετικό. Βλέπεις μετά από 5 παιχνίδια ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να σκοράρουμε εύκολα. Η ομάδα είναι πάνω από όλους, θα βρεθούν λύσεις και ο Απόλλωνας πρέπει να συνεχίσει με ψυχραιμία να βρεθεί εκεί που του αξίζει. Σίγουρα ένα κομμάτι στο επιθετικό που λείπει, ένα στοιχείο στο επιθετικό, είναι ο Στέφανος Ολιάδης, ο οποίος είναι τραυματίας. Σίγουρα, εντάξει, ουσιαστικά δεν έχουμε τον Στέφανο, έχει παίξει μισό ημίχρονο με τον Κεραυνό. Η ομάδα δηλαδή εδώ και ενώ ρόλαρε όλη την pre-season με τον βασικό playmaker, τώρα εδώ και 5 αγωνιστικές ρολάρει χωρίς τον playmaker στο βασικό και είναι φανερό ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε επιθετικό πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν ψάξει για δικαιολογίες, γιατί όταν χτίζεις και προσπαθείς να φτιάξεις μια ομάδα που να έχει στόχους ψηλούς και να μπει σε πλέοφ και τα λοιπά, δεν μπορείς με τέτοιες εμφανίσεις να περιμένεις πολλά. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Ο πρώτος υπεύθυνος είμαι εγώ σαν προπονητής. Να δούμε τι φταίει, γιατί ξαναλέω, ο Απόλλωνας είναι πάνω από όλους. Ακολουθεί στη συνέχεια παιχνίδια με ομάδες οι οποίες θα παλέψουν κυρίως για την είσοδο στα play-off. Ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι υποδιέστερες από τη δική σας. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία για να μοντάρετε καλύτερα την ομάδα σας για τη συνέχεια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε και έτσι όπως παίζουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να λέμε, όπως είπες και εσύ, θεωρητικά κάποιο αντίπαλο. Πρέπει να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε και ταυτόχρονα να δούμε τι προσαρμογές μπορούμε να κάνουμε στην ομάδα ώστε να παίξει καλύτερο μπάσκετ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.